Σήμερα θα ασχοληθούμε με πρακτικά ζητήματα για τη μοτοσικλέτα μας. Πράγματα που όλοι οι αναβάτες νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε στο περίπου. Απόστολε, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με το χώρο της μοτοσικλέτας? Εγώ γύρω στα 8 χρονών ο πατέρας μου αγόρασε ένα μικρό μηχανάκι, αγόρασε μάλλον για τον εαυτό του ένα μικρό μηχανάκι, το οποίο εγώ 8 χρονών είχα βαλθεί οπωσδήποτε να το καβαλήσω και να το οδηγήσω. Ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, με έβαλε πάνω στο μηχανάκι και άρχισε να με μαθαίνει να οδηγώ αυτό το μηχανάκι, το οποίο ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Και από εκεί ξεκίνησα, νομίζω, όλο. Φαντάσου ότι ήταν τόσο μικρό το μηχανάκι που χωρούσε ένα πόρ μπαγκάζ αυτοκινήτου και εγώ 8 χρονών δεν έφτανα καν να πατήσω τα πόδια μου κάτω. Όπου ο πατέρας μου ήταν πίσω από το μηχανάκι και έπιανε τη σέλα για να μην πέσω εγώ από το μηχανάκι. Εκεί νομίζω ξεκίνησαν όλα. Όλος ο έρωτας γενικά για τους δύο τροχούς. Ποια ήταν η πορεία ώστε από ένα παιδικό όνειρο, ας πούμε, να φτάσεις σήμερα σε αυτή τη μηχανή ή στη σκέψη που έχεις για το μέλλον? Ποια ήταν η πορεία? Κοίταξε, η πορεία ήταν πολύ μεγάλη. Βασικά αυτή τη στιγμή αυτή τη μηχανή την έχω 3 χρόνια περίπου. Αλλά από 18 χρονών γενικώς που έχω καβαλήσει Harley, όλα μου τα Harley γενικώς, από την πρώτη μέρα γενικώς που την έχω πάρει, ήθελα πάντα να την αλλάξω, να την κάνω να έχει τη δική μου προσωπικότητα. Και γενικά είχα πάρα πολλά Harley, όπου όλα είχαν το δικό μου customizing, τη δική μου προσωπικότητα. Ως που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να έχω φτιάξει αυτή τη WLC του 42, με καλάθι και να είμαστε σήμερα εδώ. Αποστόλη, μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο, η αγάπη σου ήταν συγκεκριμένα για το είδος το τσόπερ, ήταν συγκεκριμένα για την εταιρεία που δεν είναι πλέον μόνο μία εταιρεία προφανώς, είναι κάτι παραπάνω. Ποια ήταν η κατεύθυνση που πήρες και έφτασες σε αυτήν? Κοίτα τώρα, όνειρό μου γενικά, είχα και Ιαπωνέζικα, απλά όνειρό μου γενικά ήταν πάντα να έχω μία Harley. Ώσπου περίμενα να γίνω 18 χρονών για να πάρω την πρώτη μου Harley και να ξεκινήσω να ζω το πραγματικό μου όνειρο. Οπότε ουσιαστικά με το που ενηλικιώθηκες αποφάσισες να πας στη συγκεκριμένη εταιρεία, στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ναι, σωστά. Ναι. Η κατηγορία αυτή νομίζω ότι είναι η κατηγορία που είναι ο τρόπος ζωής μου γενικά. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξω κατηγορία μοτοσυκλέτες. Αυτή είναι η μοτοσυκλέτα που η οποία την αγαπώ και την υποστηρίζω 100%. Θεωρείς ότι ο αναβάτης πρέπει να δίνει την προσωπικότητά του στη μοτοσυκλέτα? Εννοείται. Ο αναβάτης και βασικά για μένα, οτιδήποτε και αν καβαλάει, πρέπει οπωσδήποτε να έχει την προσωπικότητά του. Αν δεν έχει την προσωπικότητά του επάνω σε αυτό που καβαλάει, δεν είναι δικό του. Κατάλαβες, είναι ένα μηχανάκι, ένα ποδήλατο το οποίο το έχει αγοράσει και το καβαλάει απλά. Πρέπει να βάλεις επάνω τη δική σου πινελιά. Η μοτοσυκλέτα για μένα πάντοτε ήταν ένα παιδικό όνειρο. Έπαιρνα τότε κάποια περιοδικά, όπως ήταν 4 τροχοί, μοτό, ακόμα υπάρχουν κάποια περιοδικά από αυτά. Μ' είχε κάνει εντύπωση τότε, γιατί στην Ελλάδα δεν είχαμε τη δυνατότητα την εποχή του 80, του 90 να κυκλοφορούν πολύ μεγάλες μοτοσυκλέτες και γενικότερα σε ευρεία κατανάλωση να υπάρχουν
αγοραστές για μεγάλες μοτοσυκλέτες και θυμάμαι σε ένα άρθρο ενός Αθηναίου που είχε πάρει ένα παπάκι και τότε εκείνη την εποχή όλοι μας το όνειρό μας ήταν να πάρουμε ένα παπάκι ειδικά αυτά τα Honda ή τα Yamaha, τα Tao Mate, τα Honda τα εντάρια και ξεκίνησε ο τυπάκος από την Αθήνα και περιέγραψε το ταξί του μέχρι και τη Γερμανία. Και αυτό ήταν ένα φοβερό που με εξήταρε τη σκέψη μου. Η πρώτη μου αγορά πάντοτε ήταν ένα κράνος. Έτσι. Βεβαίως μετά όταν αγόρασα τη μηχανή, λάθος παιδεία που είχαμε τότε, άργησα να χρησιμοποιήσω το κράνος. Αλλά η σωστή κίνηση έγινε τότε. Μου πήρε η θεία μου στην Δευτέρα με Τρίτη Λυκείου το πρώτο αυτόματο σκούτερ που ήρθε ή το δεύτερο, δύο ήτανε, στη Θεσσαλονίκη που έφερε η Piaggio, γιατί τότε πουλούσανε μόνο Vespes που ήτανε το Σφαίρα. Ένα Piaggio σφαίρα που είχε το φανάρι κάτω και ήταν σφαίρα στην κυριολεξία. Βέβαια έφαγα πολλές αβόρντες στη Βασιλίσσης Όλγας ή εδώ στη Τζιμισκή αλλά εντάξει, ήταν η πρώτη όμορφη στιγμή στη ζωή μου που άρχισε. Βέβαια δόξα τον Κύριο, είμαι 44 ετών και έχω αλλάξει 45 μοτοσυκλέτες. Όλα μου τα λεφτά τα έχω δώσει σε μοτοσυκλέτες, χωρίς να στερώ την οικογένειά μου, αλλά είμαι θύμα, γιατί η μοτοσυκλέτα είναι σαν το ναρκωτικό, έτσι. Ή άντε να μην το τοποθετήσω τόσο hard, σαν το τσιγάρο, δύσκολα κόβεται, έτσι. Μόνο άμα στο πει ο γιατρός. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας δεδομένα, στην Ελλάδα της κρίσης, να το πω έτσι. Επειδή μου είπες ότι τα τελευταία 3 χρόνια ουσιαστικά έκανες αυτό το project. Στην Ελλάδα της κρίσης, πόσο εύκολο, πόσο δαπανηρό, με τι δυσκολίες ίσως, χρειάστηκαν για να φτάσεις να πεις ότι αυτή τη στιγμή έχεις μια Harley του 40, η οποία όχι απλά την έχεις, κινείται... Κοίτα, στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολα τα πράγματα και δύσκολο να κάνεις και ένα restoration σε μια μηχανή του 40. Και γενικά η Ελλάδα δεν σου δίνει και όλη αυτή τη δυνατότητα για να μπορέσεις να βρεις ανταλλακτικά και οτιδήποτε για να στήσεις όλο αυτό. Ό,τι έχουμε ψάξει για να φτιάξουμε τη μηχανή μας, γενικώς ήταν πάντα από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Στην Ελλάδα το μόνο που μπορούμε να βρούμε γενικά και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ είναι τα μηχανουργεία. Όπου έχω δικά μου μηχανουργία και κάθομαι και δουλεύω επάνω σε αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά τα μαστόρια, να το πούμε κοινώ, που μπορούν να φτιάξουν. Τώρα, για παράδειγμα, εγώ όταν έστησα τη μηχανή, έχω δύο πολύ καλούς φίλους οι οποίοι είναι από την Καρδίτσα. Είναι ο Στρατής και ο Αποστόλης, όπου έχουν το Old School Garage. Γενικά είχαν δει τη μηχανή μου, τους άρεσε τρομερά και έτσι μαζί αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε και το καλάθι αυτής της μηχανής και έτσι μπορέσαμε μαζί και οι τρεις να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να παντρέψουμε μάλλον ένα καλάθι το οποίο το είχαμε πάρει από ένα παλιατζή και ήταν πριν του 50, να μπορέσουμε να το παντρέψουμε, να το δέσουμε και να κουμπώσει επάνω στη μηχανή έτσι ώστε για να είναι δικό του το καλάθι, καταλάβες. Αυτά. Πώς βλέπεις σήμερα στην Ελλάδα, υπάρχει αγάπη για το αντικείμενο, για το restoration συγκεκριμένα που κάνεις εσύ, υπάρχει μεράκι, υπάρχουν δυνατότητες, πώς βλέπεις γενικά τα πράγματα? Κοίταξε, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη άνθηση στο restoration γενικά στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τώρα τελευταία άρχισαν κάποιοι να παίρνουν κάποιες παλιές μηχανές και να προσπαθούν να φτιάξουν λίγο τη μηχανή την παλιά, να τη φέρουν σε ένα
old school, σε μια old school κατάσταση, σε ένα καφέ racer, σε ένα scrambler, σε κάτι ξέρω εγώ. Απλά όμως γενικά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σχετικά με την Ευρώπη. Δεν μπορώ να έχω μια σωστή τοποθέτηση για την μοτοσυκλετιστή του 80 με 90, για το λόγο ότι δεν υπήρχαν πολλή δυνατότητα. Ήτανε τότε, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα μετέχμιο και δεν είχε τη δυνατότητα ο μοτοσυκλετής τότε να ταξιδεύει. Μόνο κάποιοι άνθρωποι που είχαν μεγάλη οικονομική ευχέρεια. Τώρα, βεβαίως, βλέπω πάρα πολύ κόσμο και χαίρομαι και βλέπω κόσμο που να κρατάνε τα πρότυπα, δηλαδή να είναι ασφαλής η μετάβασή τους, να φοράνε γυλαίκα, να φοράνε καλά μπουφάν. Τότε δεν υπήρχαν, πολύ σπάνια να έβρισκες καταστήματα που να πουλάνε μπουφάν και κράνη. Τώρα έχει γεμίσει ο τόπος και αυτό είναι καλό. Βεβαίως πάντοτε αυτό η πολιτεία μπορεί να τοποθετείται και να λέει για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ότι πρέπει να τηρούμε, αλλά εδώ και τόσα χρόνια ποτέ δεν έδωσε την δυνατότητα στον αγοραστή νέο μοτοσυκλετιστή να μπορέσει να έχει χαμηλό το κόμιστρο της αγοράς κάποιον όπως είναι το μπουφάν, το κράνος, που είναι πάνω απ' όλα. Ενώ αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο και μέσα έχουμε ενσωματωμένες τις ζώνες, τους αερόσακους, ο μοτοσυκλετιστής δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα λάθος, όπως και πολλά άλλα λάθη που κάνει το ελληνικό κράτος απέναντι, ειδικά στο να τηρούμε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά εκείνη δεν τηρεί τους νόμους απέναντί μας. Όσον αφορά αυτό που είπες για την μόδα των καφέ racers που βλέπουμε ότι υπάρχει, θεωρείς ότι είναι σημείο των καιρών, δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος ήθελε να πάρει μια μηχανή δεν μπορούσε, πήρε τον μπαμπά του και που είχε παρατημένη ας πούμε και την έφτιαξε για να κυκλοφορεί, ή θεωρείς ότι είναι μια αγάπη στο vintage ας πούμε? Κοίταξε, το ότι μπήκε στη διαδικασία να πάρει το μηχανάκι του μπαμπά του και να μπει στη διαδικασία να το φτιάξει στο στυλ που θέλει και του αρέσει, άσχετα αν είναι μόδα της εποχής, εγώ το δέχομαι και μου αρέσει και καλά κάνει. Γιατί μπορούσε για παράδειγμα να πάρει το μηχανάκι του μπαμπά του, να πάει να το πουλήσει και να πάει να πάρει ένα σκούτερ. Κατάλαβες, 500 κυβικά ξέρω εγώ, και να λέει εγώ έχω ένα σκούτερ 500 κυβικά. Μου αρέσει εμένα αυτό, καλά κάνουν τα παιδιά και μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί πραγματικά έχει και την προσωπικότητά τους, έτσι. Αποστόλη, πόσο δύσκολο είναι να κυκλοφορείς σήμερα μια μηχανή του 40? Δηλαδή, να το πω απλά, σήμερα βλέπουμε οι καινούριες μηχανές έχουν ένα κάρο τεχνολογία πάνω τους, εγκέφαλους, καλωδιώσεις, δείκτες ασφαλείας. Πώς είναι η διαφορά και πόσο εύκολο να κυκλοφορείς στον δρόμο, πραγματικά όπως είναι? Κοίταξε, δεν είναι πολύ εύκολο να κυκλοφορείς στον δρόμο με τις σημερινές καταστάσεις. Βλέπεις ότι στον δρόμο όλοι τρέχουν, πανικόβλητοι κτλ. Να βγεις στον δρόμο με ένα καλάθι και μια μηχανή στον περιφερειακό ή σε μια εθνική οδό που όλοι πάνε με 150 κτλ. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυκλοφορήσεις. Απλά νομίζω ότι αυτοί πρέπει να μας βλέπουν και να λένε «Α, κοίτα, ξέρω εγώ, να τον σέβονται κάποιος λίγο τον οδηγό». Εγώ πραγματικά φοβάμαι να βγω στον δρόμο σε μια εθνική οδό και πραγματικά φοβάμαι και λυπάμαι και τη μηχανή, γιατί πραγματικά τη βάζω σε μια διαδικασία να φτάσει στα όρια της για να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει, έτσι ώστε να μην με πλησιάζουν και με κολλάνε και δημιουργώ ουρές ή οτιδήποτε. Αγχώνομαι με όλο αυτό το πράγμα. Κοίταξε, το ταξίδι δεν έχει σημασία άμα είναι μακρινό ή κοντινό. Πάντοτε για μένα, ακόμα και να πας και σε μια απόσταση 50-100 χιλιόμετρων, έτσι,
είναι ένα ταξίδι, γιατί η μοτοσικλέτα ταξιδεύει. Ταξιδεύει το νου, ταξιδεύει τα μάτια, έτσι, και ταξιδεύει την ψυχή. Θα σου πω το πιο όμορφο ταξίδι που ένιωσα ως μοτοσικλετιστής ήταν το γύρο του τετραγώνου. Και πιο, γιατί στο εννοώ, στην ηλικία των 2 ετών σε ένα σκούτερ που είχα, γιατί πάντοτε είμαι της άποψης ότι τη μεγάλη κυβισμού μοτοσικλέτα δεν τη χρησιμοποιούμε στην πόλη. Τη χρησιμοποιούμε στο ταξίδι. Είναι πιο ασφαλέστερο να κινόμαστε με μικρού κυβισμού μοτοσικλέτες μέσα στην πόλη. Και για μας και για αυτούς που έχουμε απέναντί μας. Και ήταν το γύρος τετραγώνου. Όταν πήρα το γιο μου 2 χρονών και το τοποθέτησα και έβλεπα κάποια μάτια και ένα στόμα σαν χάνος να ανοίγει και ήταν η πρώτη του κρούση και απόλαυση με αυτό που λέμε μοτοσικλέτα. Στα 4,5 τον αγόρασα ένα motocross, ένα 80 πιγουίν. Η γυναίκα μου, να είμαι καλά, με εμπιστευότανε και τον ανέβασα βράδυ στο Σεϊσού 7-8 η ώρα με αναμένους προβολής από το αυτοκίνητό μου για να το δοκιμάσει. Και ο τσάκαλος το πήγε κανονικά. Βεβαίως τώρα το μόνο που επιθυμεί είναι μια αναπαραγμένη βέσπα που έχω. Το ταξίδι που έκανα, υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν ταξίδι που κάνεις με ερωτικό προορισμό. Δηλαδή τι εννοώ, κουβαλάς μια κοπέλα και θέλεις απλά να κάνεις ένα ταξίδι από ένα Σαββατοκύριακο μέχρι το να πας κάπου διακοπές. Υπάρχει το παρείστικο που μαζεύεστε κάποιοι φίλοι και ταξιδεύετε πάλι. Ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι που έκανα, το έκανα πριν το 2011 και βρέθηκα στη μεγαλύτερη συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών στην Αυστρία και που είδα, βεβαίως ήταν της Harley Davidson, που είναι το European Bike Weekend και είναι στο Φακεζέ, στην περιοχή του Φίλαχ, στην Νότια Αυστρία, και ήταν ένα υπέροχο γιατί είδα ανθρώπους διαφορών τάξεων, διαφορετικών πολιτικών, κοινωνικών πεπιθήσεων, οτιδήποτε, το να μπορούν να συγκεντρώνονται και να γιορτάζουν τη μοτοσικλέτα. Βεβαίως, πάντοτε η επιθυμία δεν σταματάει. Απλά όταν παντρεύεσαι ή θα πεις στη γυναίκα σου ότι ξέρεις, θα έχω στον καράζ μια μοτοσικλέτα ή θα την πουλήσεις. Ως όλους τους φίλους μου ή πελάτες τους διατυπώνω ποτέ να μην πουλάτε τη μοτοσικλέτα. Αποστόλη, πιστεύεις στην Ελλάδα υπάρχει, από τη δεκαετία του 80 και του 90 ας πούμε, υπάρχει κάποια βελτίωση όσον αφορά την παιδεία του Έλληνα οδηγού, στον αφορά το κράνος του, το να σέβεται τον γύρο του? Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να καλυτερέψουμε σε αυτό το κομμάτι. Απλά δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο έτσι ώστε να πούμε ότι είμαστε 100% νομοταγής σε όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι αρκετά πίσω. Γιατί βλέπεις ότι ακόμη και στον δρόμο με αρκετά μεγάλα πρόστιμα βλέπεις ότι ο κόσμος ακόμη δεν έχει καταλάβει. Κυκλοφορεί έτσι χωρίς κράνη, χωρίς οτιδήποτε. Δεν... Αποστόλη, να επανέλθω πίσω στη μηχανή σου. Γνωρίζω ότι έχεις κάνει αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό. Ποια είναι η αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό και για τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα? Έχεις δει κάποιες αντιδράσεις, έχεις πάρει στον κόσμο? Η μεγάλη μας ικανοποίηση ήταν ότι πέρσι με τη γυναίκα μου ήμασταν στην Αυστρία σε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις της Harley στο Φάκερζε.
όπου είχαμε πάει φορτωτική φυσικά, έτσι, δεν μπόρεσαμε να πάμε οδικός με τη μηχανή, τη φορτώσαμε, πήγαμε στην Αυστρία και μαζί με το καλάθι και είχαμε δει γενικώς πολύ καλές αντιδράσεις, πάρα πολύ καλά σχόλια γενικά για τη δουλειά μας και έτσι μείναμε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι γενικά για όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει. Και πραγματικά χαίρομαι που είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε το κουράγιο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να βγούμε προς τα έξω, στο εξωτερικό, και να τους δείξουμε ότι παρόλο που βρισκόμαστε σε όλες αυτές τις καταστάσεις, προσπαθούμε και μπορούμε και ερχόμαστε και σας δείχνουμε τις δουλειές μας, φίλε. Πραγματικά. Όταν πήγες στο εξωτερικό και σε ρωτούσαν, παράδειγμα, από πού είσαι, ναι, τους εξέπλητε, ξέρω ότι αυτή η μηχανή έρχεται από την Ελλάδα. Πραγματικά, πραγματικά. Και εντάξει, η ερώτηση όλων ήταν γενικώς το αν ήρθαμε οδικός, έτσι. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι. Εντάξει. Το οποίο, εντάξει, το οποίο θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο κατόρθωμα, ναι, να το, ναι, πω. Εντάξει, δεν γινόταν αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά μας άρεσε πάρα πολύ η αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων που οι οποίοι τους άρεσε πάρα πολύ η δουλειά. Πάρα πολύ. Και αγγίζαμε όλα τα πρότυπα, το παγκοσμίως πρότυπα, έτσι, η δουλειά μας είναι τρομερή.